بنان وليته عبدي كريم بنان وطاما قدم يستيم تاكتر من عجل اتتار بتنران سكري ميتراش ο πρώτος που έπεφτε τότε μέσα στο νερό γινόταν καλά, από ό,τι κι αν έπασκε. Ο πόνος, η ασθένεια, αλλά και κάθε θλίψη είναι δυσάρεστη δοκιμασία, αλλά ωφέλει πολύ των θυμωμένων ανθρώπων, αν την αντιμετωπίζει με πίστη και υπομονή, τον εξαγιάζει, τον προετοιμάζει για κάτι πολύ μεγάλο, για τη βασιλεία της αιωνίας μακαριότητος. Γι' αυτό, Κύριος, ευδοκεί στη θλίψη ως απαραίτητο παιδαγωγικό μέσο του ανθρώπου μετά την πτώση του στην αμαρτία. Ωστόσο, δεν έμεινε και αδιάφορος τον πόνο μας. Κατά τη δημόσια δράση του ενήργησε πολλά θαύματα θεραπεία σε όλους όσοι προσέρχονται σε Αυτόν, ενώ κάποτε εστέναξε για τα βάσανά μας. Και τώρα ακούσαμε ότι προσέρχεται σε έναν παράλυτο, γνούσου ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, γνωρίζοντας ότι ήταν πολύ καιρό άρρωστος, 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά και στη ζωή μας ο Θεός μπορεί να σκεπάσει την ασθενειά μας και να μην δίνει συνήθως θαυμαστή θεραπεία. Μας παρακολουθεί όμως με πολύ στοργή τον καθένα μας προσωπικά και μετρά τον καιρό της δοκιμασίας μας, ώστε να μας φρουτήσει με την χάρη του. Ο Κύριος λοιπόν πλησίασε τον παράστον και τον ρώτησε, «Θέλει να γίνεις υγιής». Εκείνος μίλησε με πολύ πραότητα, που έδειχνε πόσο ωφελήθηκε από τα κρόχρονη ασθένειά του. «Κύριε, άνθρωπο, ούτε το είπε. Δεν έχω, Κύριε, έναν άνθρωπο να με βοηθήσει». Σε έναν ύμνο του Εσπερινού παρουσιάζεται ο Κύριος να απαντά σε καθένα που λέει το ίδιο, «Διασέ άνθρωπο γέγονα και λέγεις άνθρωπο ούτε έχω, έγινα για σένα άνθρωπος και λέγεις, δεν έχω άνθρωπο, εγώ είμαι ο σύντροφος κάθε ανθρώπου, μάλιστα του πονεμένου και μοναχικού, εκείνου που δεν έχει καμιά ανθρώπινη βοήθεια. Ο Κύριος των καιρών των πάθου έμεινε μόνος, τον εγκατέλειψαν οι μαθητές. Έζησε τη μοναξιά, την εξαγίασε και έδωσε τέλος την ειρημική απομόνωση κάθε ανθρώπου που πιστεύει σε εκείνο. Ποτέ πλέον δεν είμαστε μόνοι, διότι είναι μαζί μας ο Κύριος που έρχεται αράτας και μανισκή, με μυστικές παραπλήσεις κατεξοχήν την ώρα του πειρασμού και της δοκιμασίας. Ας μην ξεχνάμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ο λόγος αυτός του πονημένου κατεχήτου είναι παράπονον και πολλών ανθρώπων, κυρίως γερόντων και σήμερα αλλά και σε κάθε εποχή. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει στη δυστυχία μου και εγκατέλειψαν όλοι. Δεν ασχολείται κανείς μαζί μου. Καθήκον αγάπης ιερό έχουμε να συμπαρισταθόμεθα όσο μπορούμε σε τέτοιους πονεμένους ανθρώπους. Να τους πλησιάζουμε με στοργή και ενδιαφέρον όπως ο Κύριος σήμερα των παράλυτων και να κάνουμε αυτό το λίγο που μπορούμε για την ακούφιση τους και την δόξα του Θεού. Ο Κύριος θεράπευσε τον παράλυτο με ένα πρόσταγμα και χάθηκε μέσα στο πλήθος. Έπειτα όμως από κάποιο διάστημα τον συνάντησε στο ιερό περίβολο του ναού και του είπε, «Είδε υγιής γέγονας, μη τέτοι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέκτε, να έχεις γίνει υγιής, μην αμαρτάνεις πια, ώστε να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο». Από τα λόγια αυτά συμπεραίνουμε ότι ο θεραπευμένος αυτός παράλυτος είχε πάθει την παράλυση εξαιτίας της προηγούμενης αμαρτωλής ζωής του. Όμως μέσα στο καμπίνι της δοκιμασίας
των 38 χρόνων καθυστέρησε σαν το χρυσάφι από την αμαρτία του και τώρα το βλέπουμε να συχνάζει στο ναό. Οι περισσότερες από τις δοκιμασίες της ζωής μας περνούν αργά ή γρήγορα, ενώ όλες θα δείξουν την ημέρα του θανάτου μας. Το ερώτημα είναι, οι θλίψεις περνούν, η ωφέλεια από αυτές μένει? Όταν ξαναποκτούμε την υγεία, την άνεση, την ευημερία μας, ευχαριστούμε τον Θεό, μένουμε γνώμονες για την απαλλαγή των δεινών και την ωφέλεια που μας προσκόμισαν, ή επιστρέφουμε στο ίδιο τρόπο ζωής, στην προηγούμενη χαλαρότητα και απροσεξία μας. Είδε υγιής γέγονας, μη κέτια μάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννητε. Όταν έρχεται μια δοκιμασία, αλλά και όταν φεύγει, ας προβληματιζόμαστε, γιατί το επέστρεψε ο Θεός. Κάτι περιμένει από μένα, κάτι πρέπει να αλλάξει στη ζωή μου. Ο Κύριος να δώσει ώστε κάθε δοκιμασία μας να γίνεται αφορμή διορθώσεως και εξηγιασμού μας.